Βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Αθηνών, της Εκκλησίας, όπου σε λίγο θα λάβει χώρα ο γάμος του νεότερου γιου του Κωνσταντίνου Γκλίξμπουργκ με την Νίνα Φλόρ, κόρη επιχειρηματία εκατομμυριούχου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα στον Ιερό Ναό και εντός και εκτός. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, γίνονται οι τελευταίες προετοιμασίες. Εξωτερικά, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει στρωμένο το μπλε χαλί για να βηματίσουν πάνω ο Φίλιππος με την Νίνα. Έχουν ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2020 και μάλιστα ακολούθησε τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο, πάρτι γαμήλιο. Μαράκι μου, αν μπορείς λίγο, κατέβασε λίγο το μικροφωνάκι σου, διότι κάνει... Αυτό το τζρουτζ. Για να σε ακούσω. Μάλιστα, κατεβάζω το μικροφωνάκι μου και συνεχίζω. Με ακούτε τώρα καλύτερα. Τώρα μάλιστα, όπως αλλιώσεις την περίσταση. Μην το ξαναβάζεις όμως. Έλεγα λοιπόν ότι έκαναν το γαμήλιο πάρτι τους στο Κέμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας. Και σήμερα θα παντρευτούν, θα ενωθούν με τα ιερά του γάμου. Λόγω κορονοϊού είχε γίνει ο πολιτικός γάμος με λίγους καλεσμένους. Εδώ στην Μητρόπολη Αθηνών, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Τι με ρώτησες όμως, Νικολέτα μου? Όχι, εγώ, η Νάνση έγινε πάλι το μπέρδεμα με τις φωνές μας. Είπα ότι έγινε. Κορίτσια, συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά. Λόγω κορονοϊού σε κλειστό κύκλο και τώρα θέλω να κάνω το θρησκευτικό για να είναι καλεσμένοι και από την Ελλάδα, αν και θα είναι λίγοι οι Έλληνες προσκεκλημένοι. Είναι έγκυος. Όχι. Α, επειδή δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε πρώτα πολιτικός γάμος. Έγινε γιατί ήθελαν να γίνει ο γάμος. Λόγω κορονοϊού δεν μπορούσαν να έχουν πολλούς καλεσμένους, είχε μόνο 30 άτομα. Και στο Κέμπριτζ δηλαδή ισχύει το ίδιο με εδώ πέρα όσον αφορά τους, τα μυστήρια. Ναι. Μαρία, τι ώρα είναι ο γάμος? Η τελετή, η πρόσκληση δηλαδή. Λοιπόν, αρχικά να απαντήσω στο Μάνο λέγοντάς του ότι ο γάμος θα γίνει στις 5 το απόγευμα και να σας πω ότι και λόγω COVID πρέπει να ισχύσουν μέτρα προστασίας των παρευρισκομένων, συνεπώς ο αριθμός θα είναι πολύ περιορισμένος εντός τι του ναού. Τώρα, ξέρετε, θα εσείς. Είναι γύρω στα 100 άτομα. 100 άτομα και από τους Έλληνες διάσημους και αναγνωρίσιμους ανθρώπους που ξέρουμε εμείς τους κοσμικούς θα είναι 3-4 άτομα, άντε 5. Δεν έχει. Αλήθεια. Έχει πολύ από το εξωτερικό. Ακριβώς. Ναι. Ξέρουμε μετά αν θα γίνει κάποιο γλέντι, κάποιο πάρτι. Κοκκιάζομαι να μάθω. Με αρνιά. Βεβαίως. Να πω ότι οι υπόλοιποι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μυστήριο. Δεν θα μείνουν παραπονούμενοι από κεντρικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Σύνταγμα. Κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Θα ακολουθήσει δείπνο στο Εθνικό, Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Στο Ζάπιο. Σήμερα πίσω το βράδυ. Πίσω από τις στήλες του Ολυμπίου Διός είναι, ναι. Βεβαίως στο σήμερα Ζάπιο. Το πρωί. Βέβαια, το πρωί είναι τριήμερη. Ακριβώς. Είναι τριήμεροι οι εορτασμοί για αυτή την Ένωση Αγάπης. Ξεκίνησαν από χθες το βράδυ με ένα πάρτι που έλαβε χώρα στη Βουλιαγμένη, σε ένα πάρα πολύ ωραίο στημένο σκηνικό, όπου οι καλεσμένοι τους τόσο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, κυρίως γαλαζοαίματοι, έδωσαν το παρόν. Θα σας πω και σε λίγο ποιοι αναμένουν να δώσουν το παρόν σήμερα εδώ. Και αύριο ο Κωνσταντίνος Γκλίξμπουργκ και η Άννα Μαρία φυσικά θα παραθέσουν πάλι, θα παραθέσουν κάποιο γεύμα στους καλεσμένους τους και αυτό θα γίνει στο Ναυτικό Όμιλο Αθηνών και κάπως έτσι θα ολοκληρωθούν οι εορτασμοί για αυτή την ένωση με τα ιερά δεσμά του γάμου. Να σας πω ότι εδώ στο προαύλιο χώρο βρίσκονται ήδη δημοσιογράφοι και φωτογράφοι από την Ισπανία και τη Γερμανία. Δεν έχει μαζευτεί ακόμα πολλής κόσμος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να σας πω ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα περιθρόνων στους οποίους είχε καθίσει ο Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία πριν από ακριβώς 57 χρόνια, σε αυτόν ακριβώς εδώ το ναό, προκειμένου να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου, και κατόπιν, όταν γιόρτασαν τα 50 χρόνια την επέτειό τους, σε αυτούς τους ίδιους θρόνους, με κόκκινη βελούδινη επένδυση, πάνω στους οποίους το ξύλο υπάρχει σαν διάκοσμος, η ελληνική σημαία, αλλά και το στέμα, αυτοί λοιπόν οι θρόνοι φυλάσσονταν στο υπόγειο της εκκλησίας και επιβεβαιωμένα εκεί θα καθίσουν σήμερα και ο Φίλιππος με την Νίνα.
Είναι μέσα, είναι στημένοι, δεν μας αφήνουν να μπούμε, ωστόσο καταφέραμε και τους είδαμε και μπορώ να σας το μεταφέρω επιβεβαιωμένα. Καταφέραμε κάπως πλαγίως και τους είδαμε. Τα μέτρα εδώ ασφαλείας είναι, οφείλω να ομολογήσω, αυστηρά. Δεν αφήνουν κανένα να προσεγγίσει από, τους, από όσους περνούν εδώ και ρωτούν μέσα. Τι πρόκειται να γίνει εδώ. Που είναι σε άλλη και αναμένονται οι καλεσμένοι γύρω στις 4.30 να ξεκινήσουν να δώνουν το παρόν. Μάνο, ωραία. Με ρωτάς κάτι. Συγγνώμη, υπάρχει λίγο φασαρία και δεν σας ακούω. Ναι, είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία. Σας ακούω βεβαίως. Α, πολύ ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Τέλει, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα. Θα συνδεθούμε, εννοείται ότι κατά τη διάρκεια του μυστηρίου θα είμαστε εκεί. Η κάμερα του Αυτό Είναι Σουκού θα είναι εκεί, έξω από τη Μητρόπολη, ζωντανά, γύρω στις 5 η ώρα και λίγο νωρίτερα, έτσι ώστε να δούμε και τους καλεσμένους που έρχονται, αλλά και ό,τι θα γίνει την ώρα του μυστηρίου μέχρι να τελειώσει. Ωραία, μαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.